Και βεβαίως η κατάσταση θα οδηγηθεί στα άκρα, θα γίνει ακόμη χειρότερη αν αποδειχθεί ακριβής η προειδοποίηση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Λέει ο οργανισμός ότι έρχεται πλήρης διακοπή παροχής ενέργειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Και σύνδεση με τη Μόσχα και το Θανάση Αυγερινό, να δούμε αν ισχύει κάτι τέτοιο. Τι λέει η Μόσχα, Θανάση. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Από το πρωί είναι πρώτη είδηση εδώ στη ρωσική κρατική τηλεόραση η συνέντευξη στους Financial Times του Φατίχ Μπιρόλ. Πρόκειται για τον επικεφαλής του Διεθνούς Ενεργειακού Οργανισμού, ο οποίος συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να ετοιμάζεται για το χειρότερο χειμώνα στην ιστορία της και για πλήρη διακοπή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Να λάβουμε υπόψη μας ότι ο Διεθνής αυτός οργανισμός δεν απηχεί απόψεις της ρωσικής κυβέρνησης. Έχει δημιουργηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, την Νορβηγία, συμμετέχουν και άλλες χώρες σε αντίβαρο εκείνων των οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Ρωσία. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι αυτές οι απειλητικές δηλώσεις τυχαίνουν μεγάλης προβολής από τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Ρώτησα αρκετούς σχολιαστές, ενεργειακούς, που γνωρίζουν δηλαδή τα δεδομένα στην ενεργειακή αγορά, δεν υπάρχουν άλλες επίσημες αντιδράσεις. Ρώτησα τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι δηλώσεις. Μου απάντησαν ειρωνικά ότι η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να εμποδίζει όσους βοηθούν στην αύξηση των τιμών στην ενέργεια, εφόσον την προκαλούν μόνοι τους οι δυτικοί ηγέτες και αξιωματούχοι. Και μάλιστα αυτό συμβαίνει στις δικές τους αγορές. Είναι προφανές ότι μέχρι στιγμής αυτή η εικόνα συμφέρει τη Ρωσία, που αυξάνει τα κέρδη της από την πώληση ενεργειακών πηγών. Μου μετέφεραν όμως και εκτιμήσεις από Ρώσους διπλωμάτες ότι αν συνεχιστούν έτσι τα πράγματα στις σχέσεις Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει ότι η Μόσχα θα είναι σε θέση να προβάλλει δικούς της όρους για τη συνέχιση της ομαλής παροχής φυσικού αερίου. Με το χέρι στην τρόφιγγα. Ούτως ή άλλως έχει ξεκινήσει να το κάνει. Έχει μειώσει κατά πολύ τις ροές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έχει διακόψει τη ροή για τις 5 μέρες, να δούμε αν θα είναι 5 ή περισσότερες, και στη χώρα μας ακόμη. Αυτό νομίζω όλοι εδώ τουλάχιστον εξηγούν ότι είναι καθαρά τεχνικού χαρακτήρα η συγκεκριμένη διακοπή. Ή θα μπορούσε να είναι και μια πρόφαση αυτό. Μπορεί να είναι μια προειδοποιητική βέβαια κίνηση, καθώς ξαναλέω ότι έχουν υπάρξει κινήσεις εναντίον της Ρωσίας, η οποία ενδεχομένως να αποφασίσει τώρα να πάρει το αίμα της πίσω, όπως μου έλεγαν επιλέξει, να επιστραφούν δηλαδή στην Ρωσία και στη ρωσική κυβέρνηση τα κλεμμένα αποθηματικά. Μιλούν για 300 και πλέον δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν κατακρατηθεί σε δυτικές τράπεζες.